Με αφορμή τη συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου, από όλα τα άλλα κόμματα της Βουλής, πριν του ΚΚΕ, ακολουθήσαμε διάφορα φθηναθλήματα περί απόκτησης φορολογικής συνείδησης, ένα ακροδεξιό εκπρόσωπο, ένα ακροδεξιό κόμματος, μάλιστα εμείς για οικονομική παιδεία που πρέπει να αποκτήσουμε και διάφορες άλλες τέτοιες αρλούμπες, όπως τις λέει ο λαός μας. Όμως, αλήθεια, αναρωτηθήκαμε τι είναι το φορολογικό σύστημα. Διαχρονικά. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά. Το φορολογικό σύστημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα άδικο, αντιλαϊκό και ταξικό εργαλείο. Πάντοτε. Δεν ήταν ποτέ προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Γιατί μέσα από αυτό γίνεται μια αναδιανομή. Η κρατική αναδιανομή ενός τμήματος του παραγόμενου πλούτους. Από πού τα παίρνει το κράτος? Τα παίρνει από τους πολλούς, από το λαό, για να τα δώσει στους λίγους. Και βεβαίως αυτό το φορολογικό σύστημα με την πάροδο των χρόνων, των δεκαετιών, γίνεται ακόμη πιο άδικο, ακόμη πιο αντιδραστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και κριτήριο για το βαθμό αδικίας του φορολογικού συστήματος δεν είναι τίποτα άλλο, για παράδειγμα, η συμμετοχή των έμεσων φόρων, το φόρο δηλαδή στην κατανάλωση, το πιο αντιλαϊκό φόρο στα φορολογικά έσοδα. Πόσο είναι περίπου τώρα, κύριε Υπουργέ? Στο 60%. Πάνω κάτω εκεί κινητά, άντε να πάει 58, άντε να πάει 62. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το σημαντικότερο κομμάτι το πληρώνει ο λαός για τον φόρο στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες του. Θέλετε να δείτε πόσο άδικο είναι αυτό το φορολογικό σύστημα, το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπερασπίζεστε ή ως κυβερνητικά κόμματα έχετε εφαρμόσει? Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά το μέγεθος των ληξιπρόθεσμων χρεών των λαϊκών στρωμάτων στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στις τράπεζες, για παράδειγμα, το ιδιωτικό χρέος των λαϊκών στρωμάτων. 4,5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Το 80% από αυτών που χρωστάνε στην εφορία, αυτό που χρωστάνε έως 5.000 ευρώ, χρωστάνε μόλις το 3% το συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους στην εφορία. Οι υπόλοιποι, το 1% που χρωστάει το 80% του ληξιπρόθεσμου χρέους, αυτό είναι μη χρέος που μπορεί να εισπραχθεί, ανίσπραχτο. Να λοιπόν, ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία γιατί δεν έχει. Αυτοί οι μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες, οι μεγαλομέτοχοι επιχειρήσεων δεν πλήρωσαν στην εφορία για να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα οποία βεβαίως δεν εντοπίζονται. Γιατί? Λόγω των φορολογικών παραδείσων, λόγω των offshore εταιριών, λόγω των τραπεζικών απορρίτων. Άρα λοιπόν, ποιος καλείται να πληρώσει τώρα με την επίθεση μέσω των αναγκαστικών μέτρων σε αυτούς που χρωστάνε? Τα λαϊκά στρώματα. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Προχωράτε σε μέτρα κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων. Και βεβαίως το φορολογικό σύστημα, κύριε Υπουργέ, θα γίνει ακόμη πιο άδικο. Θα γίνεται ακόμη πιο αντιλαϊκό. Γιατί και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για άλλα κόμματα, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και σε συνθήκες φορολογικού ανταγωνισμού, πού οδηγεί αυτή η αντίληψη και αυτή η λογική? Στο να μειώνουμε όλο και περισσότερο τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρηματικών ομίλων, να δημιουργούμε όλο και μεγαλύτερα πεδία εισοδήματος, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο φορολογικό εισόδημα και απαλλάσσονται, για να μπορούν ακριβώς να γίνει ελκυστικό. Πόσα κόμματα δεν κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στους φορολογικούς συντελεστές Ελλάδας και Βουλγαρίας? Για να τονίσουν τι? Ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι πρέπει να μειωθούν κι άλλο, οι φορολογικοί τους συντελεστές. Ή η αντίληψη που έχει η ελληνική λύση, για παράδειγμα, και όχι μόνο για 15% ενίο φορολογικό συντελεστή, και αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ 15%, και αυτός που βγάζει 1.000.000 15% το μήνα, έτσι? Ωραία λογική αυτή. Πάρα πολύ ωραία λογική και δίκαια πάνω απ' όλα λογική. Το λέμε αυτό λοιπόν γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις
οδηγούν σε τι? Οδηγούν σε όλο και μικρότερη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα των επιχειρηματικών ομίλων, που βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα φορολογικά βάρη δεν μεταφέρονται. Μεταφέρονται στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας και δημιουργίας πρωτογενών πλονασμάτων, μεγαλώνει και περισσότερο το βάρος των φορολογικών εσόδων που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη, όλο αυτό το παραμύθι το οποίο πουλάτε διαχρονικά περιπάταξη της φοροδιαφυγής, σας έπιασε ο πονός να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Καταργήστε τη φορολογική ασυλία των εφοπλιστών. Αυτό δεν είναι φοροδιαφυγή, επειδή είναι νόμιμη. Καταργήστε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Αυτό δεν είναι φοροδιαφύγη, γιατί είναι νόμιμη. Καταργήστε τις υπεραποσβέσεις σε μια σειρά επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επενδύσεις νέας τεχνολογίας. Καταργήστε μια σειρά απαλλαγές, για παράδειγμα στο φόρο ακινήτων που έχετε παρέχει στις offshore εταιρείες, ιδιαίτερα τις εφοπλιστικές που διατηρούν μεγάλα ακίνητα και δεν πληρώνουν φόρο καθόλου για τα ακίνητα ούτε έμφυα, ή στις εταιρείες διαχείρισης των ακινήτων που ούτε αυτές πληρώνουν φόρο έμφυα. Να λοιπόν ορισμένα παραδείγματα, γιατί αυτά δεν τα κάνετε? Γιατί έτσι πλήττεται τον ανταγωνισμό και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν τα έσοδα που θα προκύψουν από τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Από το λαό λοιπόν. Και μια σειρά άλλες φορολογικές διατάξεις και απαλλαγές, όπως ορισμένα ειδικά φορολογικά καθεστώτα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, για ποιο είδους φορολογία μιλάμε, αλήθεια, για τα μονοπόλια και τις πολυεθνικές? Σε συνθήκες ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, αλήθεια, διαφωνεί το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ για την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων? Όχι βέβαια. Σε συνθήκες ύπαρξης φορολογικών παραδείσων, εδώ υπάρχει χθεσινό δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας που λέει ότι μέσα σε 12 μήνες αυξήθηκε 4,8% ο υπεράκτιος πλούτος που βρίσκεται κρυμμένος από οφσό σε διάφορα φορολογικούς παραδείσους, φτάνοντας στο ηλικιώδες ποσό των 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε ένα χρόνο. Να λοιπόν, ειδού πεδίο δόξη λαμπρό. Αλλά και offshore εταιρείες υπάρχουν, και τριγωνικές συνδιαλλαγές υπάρχουν, και φορολογικοί παράδεισοι υπάρχουν, και τραπεζικά απόρριτα υπάρχουν. Για να μπορούν ακριβώς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποφεύγουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, βεβαίως είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι κρατάνε και λένε ότι εδώ πρέπει να πατάξετε τη φοροδιαφυγή στις χώρες τους, όλοι έχουν φορολογικούς παράδεισους. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει φορολογικό παράδεισο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλαπλούς φορολογικούς παραδείσους εντός των γεωγραφικών της ορίων, και κατά τα άλλα κάνουν ότι δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Υποκρισία. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία τι θέλουν να επιτύχουν? Θέλουν να εξαπολύσουν ένα κινητό μαγισσών απέναντι στα πιο στα λαϊκά στρώματα. Και τι θα είναι αυτό το κινητό μαγισσών? Θα είναι απέναντι στους εμπόρους, στους επαγγελματοβιοτέχνες, στους αυταπασχολούμενους, όλους αυτούς τους βιοπαλαιστές που τους έχετε βαφτίσει επιχειρηματίες όλους αυτούς. Και οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, να μην αυξηθούν κι άλλα τα χρέη τους. Απέναντι σε αυτούς, και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλετε να αυξήσετε τα φορολογικά έσοδα για να δημιουργήσετε ένα νέο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και τι πάνω απ' όλα, στη λογική του Διέρε και Βασίλευε, στοχοποιείται ένα συγκεκριμένο στρώμα των λαϊκών στρωμάτων για να πάει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος και να τα βάλει με τον επαγγελματία. Και να συγκαλύψετε μέσα από αυτή τη διαδικασία το τεράστιο, αμύθιτο παιχνίδι που γίνεται με όλους αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους και τα δεκάδες δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια που είναι κρυμμένα σε αυτούς. Με το ότι δεν φορολογείται το μεγάλο κεφάλαιο. Αντί συνολικά ο λαός λοιπόν να στραφεί απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νόμιμα φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, να βγάλει τα μάτια του μεταξύ του. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε, και να μπορείτε εσείς να εφαρμόζετε η όποια κυβέρνηση τις ταξικές σας πολιτικές, ενισχύοντας το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Αλήθεια, γιατί δεν διευρύνεται τη φορολογική βάση χτυπώντας την παράνομη οικονομία, την παραοικονομία τη λεγόμενη, που έχει μια σειρά λαθρεμπόρια. Λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, ποτών, αλλά και παράνομων δραστηριοτήτων, όπως των όπλων, των ναρκωτικών. Σε αυτά, διάφορα μέτρα και ρυθμίσεις, τα οποία έρχονται και ξαναέρχονται και το αποτέλεσμα, μηδέν ιστοπηλίκων. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς αυτό κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Και θα ρωτήσει κάποιος, μα καλά, δεν θέλετε να φορολογηθούν οι διάφορες πλατφόρμες? Βεβαίως θέλουμε. Αλλά πιστεύετε με αυτό την οδηγία θα φορολογηθούν? Και πλατφόρμες που είναι κατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους, τι θα τις κάνετε αυτές? Ή που αλλάζουν τα αφημί και θα ανταλλάζουν τα αφημί γιατί έχουν αυτή την ελευθερία? Ή άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στη συζήτηση, οι τεράστιες υπερτιμολογίες και υποτιμολογίες που κάνουν μονοπωλιακοί όμιλοι, πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτό? Γιατί μου πείτε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ε? Πάρτε διάφορες δημόσιες συμβάσεις και θα τις βρείτε εκεί καλά κρυμμένες όλες αυτές τις υποτιμολογήσεις και υπερτιμολογήσεις και το μαύρο χρήμα το οποίο βγαίνει από εκεί με τα τσουβάλια. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία όχι μόνο δεν θα αντιμετωπιστεί, δεν θα γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, αντίθετα θα γίνει όλο και πιο άδικο το φορολογικό σύστημα. Και γι' αυτό ακριβώς το ΚΚΕ το καταψηφίζει. Γιατί στο στόχαστρο της δικιάς μας πολιτικής είναι ακριβώς η δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν και όχι ο λαός. Και στα φορολογικά έσοδα. Και αν νομίζετε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κάνετε παρέμβαση, για παράδειγμα, την ανταλλαγή πληροφοριών ή τις διάφορες πλατφόρμες στην πορεία των ενοικίων, είστε βαθύτατα γελασμένοι. Και είστε βαθύτατα γελασμένοι ακριβώς γιατί η στέγη στον καπιταλισμό είναι ένα εμπόρευμα και ένα πανάκριβο εμπόρευμα για τη λαϊκή οικογένεια. Και παρότι υπάρχουν αδιάθετα και κλειστά για 200.000, έγραφε ένα χθεσινό δημοσίευμα, σπίτια τα οποία μένουν αχρησιμοποιητά, παρόλα αυτά τα νέα ζευγάρια, οι νέοι φοιτητές δεν μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Και άλλη μια πλευρά επί της ουσίας την οποία αποφεύγεται είναι το ζήτημα της φοιτητικής μέρημνης και της φοιτητικής στέγης. Επειδή τώρα είναι και ξεκινάνε και οι πρωτοετής. Αλήθεια, πόσες κλίνες σε φοιτητικές αιστείες υπάρχουν? Στην Πάτρα, για παράδειγμα, είναι 724 φοιτητικές κλίνες και το σύνολο των φοιτητών 35.000. Μία κλίνη για 50 φοιτητές. Δηλαδή, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ελάχιστο μέγεθος αυτό. Με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα, με βάση τις τεράστιες μειώσεις στους μισθούς που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, με βάση τις τεράστιες μειώσεις στη σύνταξη που έχουν υποστεί, με βάση τις τεράστιες αυξήσεις στη φορολογία που καλούνται να πληρώσουν και βεβαίως το κύμα ακρίβειας. Αλλά στην Πάτρα, για παράδειγμα, 15 χρόνια τώρα, 200 κλίνες είναι ανενεργές λόγω του σεισμού, γιατί ήταν ακατάλληλες προς κατοικίες. Και αντί να φτιαχτούν και οι καινούριες για να αντικατασταθούν και αυτές, μειώνονται όλο και περισσότερο οι κλίνες. Και να αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητών που έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να μείνουν στη φοιτητική εστία. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς ακούστηκαν από κόμματα ότι εδώ πέρα πρέπει να διαφυλαχθούν, λέει, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Αλήθεια, ποια είναι αυτά? Υπάρχει δημόσιο και κοινωνικό αγαθό στον καπιταλισμό? Το νερό είναι δημόσιο αγαθό? Δεν το πληρώνει ο κόσμος? Δεν είναι εμπόρευμα? Τα πάντα στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα. Τα πάντα τα πληρώνει ο λαός, ανεξάρτητα το πόσο. Αλλά είναι εμπορεύματα. Και βεβαίως τα τελευταία 20 χρόνια με τις πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς, οι δημοσίου χαρακτήρα επιχείρηση έχουν μετατραπεί και λειτουργούν ως οι ίδιες ως ιδιωτικές εταιρείες. Κεφαλαιοκρατικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα το μόνο στόχο που έχουν είναι το κέρδος. Και το κέρδος από πού θα το βγάλουν? Μέσα από την τιμολογιακή πολιτική και την εκμετάλλευση των εργαζομένων τους.
Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Το αν θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και όλα τα υπόλοιπα και οι ιδιώτες μάτων, γιατί έχουν μπει εκεί? Για την ψυχή της μάνας, για να βγάλουν κέρδη. Ακόμη και υπό δημόσιο έλεγχο. Ή αν δεν έχουν κέρδη, τα χρέη αυτών των επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο, ποιος τα πληρώνει? Ο ίδιος ο λαός τα πληρώνει ως μέσο για να καλυφθούν οι ζημίες τους. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και την ψευδεπίγραφη διαπάλη ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό, γιατί το κράτος και οι κρατικές επιχειρήσεις είναι ο συλλογικός καπιταλιστής που εξυπηρετεί τις ανάγκες όχι του λαού, αλλά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, είναι μια διέξοδο στη συζήτηση. Βεβαίως, αυτό για μας, για να μπω στη διατάξη του ΤΑΙΠΕΔ, αυτό για μας δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε αν θα ιδιωτικοποιηθούν επιχειρηματικοί όμιλοι. Κάθε άλλο. Γιατί θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και οι συνθήκες εργασίας των ίδιων των εργαζόμενων στους χώρους αυτούς. Αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα με τα μέτρα σταμένα στο παρελθόν. Να ξαναγυρίσει λοιπόν ο δημόσιος έλεγχος. Λες και όταν η ΔΕΗ ήταν κρατική επιχείρηση, δεν πουλάγε σκανδαλωδώς στην Πεσινέ το ρεύμα κάτω του κόστους παραγωγής. Λες και η ΔΕΗ όταν ήταν υπό δημόσιο έλεγχο και όχι αμυγός κρατική, δεν είχε τις νόμε για να πουλάει στους ανταγωνιστές της ρεύμα κάτω του κόστου παραγωγής για να μπορούν να έχουν κέρδος αυτοί. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι στο σήμερα αυτό το οποίο χρειάζεται πέρα από την αντίθεση της ιδιωτικοποίησης είναι ακριβώς να προβάλλουμε το στόχο το οποίο είναι ρεαλιστικό και ευτυχό. Ποιο είναι αυτό? Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Υπό κοινωνικό έλεγχο τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και μια οικονομία η οποία θα είναι οργανωμένη με βάση τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, αλλά γι' αυτό χρειάζεται βεβαίως να αλλάξει χέρια η εξουσία. Γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι η μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από αυτήν την κατάσταση είναι ο σοσιαλισμός. Το να προσπαθούμε να εξανθρωπίσουμε τον καπιταλισμό είναι σαν να προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ή να κάνουμε τον ήλιο να ανατείλει από τη Δύση. Από αυτή την άποψη λοιπόν το εφικτό και το ρεαλιστικό είναι να ανατρέψουμε αυτό το βάρβαρο σύστημα το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.